Ο αγαπημένος ηθοποιός εξήγησε πως εδώ και μέρες σκεφτόταν πως θα κάνει την τοποθέτησή του πάνω σε αυτό το θέμα και πως τη χρονιά που έγινε το περιστατικό που καταγγέλει η Αγγελική Λαύρη, δούλευε και εκείνος με τον Κώστα Σπυρόπουλο. Κώστα Σπυρόπουλος, στο πλευρό της Αγγελικής Λαύρη και ο Μάριος Αθανασί. Ο ηθοποιός είπε μεταξύ άλλων, θα έρθουν και άλλα στην επιφάνεια που θα είναι πιο δύσκολα και συνταρακτικά, μην αρχίσουμε να παθαίνουμε μόδα και τώρα κάτι μας εντυπωσιάζει και μετά σταματάμε, αν δεν συμβεί θα είναι μια μεγάλη ήττα για τον χώρο μας και για την κοινωνία μας. Με την ευκαιρία αυτή, για την περίπτωση της Αγγελικής Λαύρη θα είμαι μάρτυρας προφανώς γιατί ήμουν πάρα πολύ κοντά στο περιστατικό, ήταν η χρονιά που δούλεψα με τον Κώστα Σπυρόπουλο, το έμαθα εκείνη την περίοδο, ήταν πάρα πολύ δύσκολα και περίεργα τα πράγματα, ήμασταν νέοι, 20 κάτι, η πρώτη μου δουλειά ήταν, δεν ξέρεις τι να κάνεις, είσαι τόσος. Η μεγαλύτερη νίκη είναι ότι δεν έκανα τίποτα που να ήταν ακραίο τότε, ήθελα να κάνω κάτι ακραίο, δεν καταλάβαινα για ποιον λόγο δεν το έκανα, αργότερα μάθαινα και άλλα περιστατικά και από άλλους ανθρώπους που ελπίζω να μάθουν όλοι αργότερα. Ήρθε σπίτι μου κλαίγοντας αμέσως, συγκλονίζει ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον Κώστα Σπυρόπουλο. Γέμισαν με υποστηρικτικά σχόλια οι αναρτήσεις της Τζένης Μπότση και της Αγγελικής Λάμπρη στο Instagram, στην καταγγελία που έκαναν κατά του Κώστα Σπυρόπουλου. Ηθοποιοί συγχαίρουν τις φίλες και συναδέλφους τους για το θάρρος τους να αποκαλύψουν όσα πέρασαν, δηλώνοντας το πλευρό τους. Είμαι δίπλα σου, όπως ήμουν και τότε, 22 χρόνια πριν που ήρθες στο σπίτι μου κλαίγοντας αμέσως μετά από αυτό που σου συνέβη, θα είμαι δίπλα σου και τώρα και για όσο χρειαστεί μέχρι να πάρεις τη δικαίωση που σου αξίζει, μέχρι να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος, σ' αγαπώ, είσαι ο πιο ειλικρινής άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, γι' αυτό έγραψε χαρακτηριστικά στην Αγγελική Λάμπρη ο Γιώργος Καπουτζίδης. Την αγάπη τους εξέφρασαν επίσης ο Νίκος Ψαράς, η Έλλη Κοκκίνου, η Ντορέτα Παπαδημητρίου, η Μαρία Ναυ του, η Σοφία Φαραζή. Αντί.